χρονιά από του φοιτητέ που φοιτούν στο εκεί πανεπιστήμιο. Θα πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα και θα ανακοινωθούν. Μην βιάζεστε πρώτα απ' όλα, γιατί ακούγονται και μερικέ φορέ μερικών πονηρών να πάρουμε μεταγραφή να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Αυτά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και απλά δεν είναι και δίκαιο δεν είναι. Και δίκαιο δεν είναι. Περιμένετε λοιπόν. Υπάρχουν και άλλα ιταλικά πανεπιστήμια. Ε, βέβαια. Θέλω γιατί να μην πάρει μεταγραφή να πα σε ένα άλλο ιταλικό πανεπιστήμιο. Αν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πανεπιστήμιο. Αν τελικά ναι, που η ζωή εκεί το σωστό είναι να λειτουργήσει. Ναι. Και η ζωή στην περιοχή να συνεχιστεί. Να είναι σωστά να κάνουμε νεκρέ πόλει. Ακριβώ. Ναι, είπε ο Μπερλουσκόνη σε δύο χρόνια θα τα έχει φτιάξει όλα. Μόνο του όλα. Δύο χρόνια μου φαίνεται λίγο δύσκολο σε δύο χρόνια. Δεν το βλέπω. Αυτό το πράγμα που έχει κολλήσει και δεν δέχεται βοήθεια. Δεν δέχεται, σου λέει είμαστε. Δεν θέλει. Ναι, η αντιπολίτευση έχει φωνάζει. Άλλη γνώμη και έχει δίκιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ορίστε, βλέπουμε δεν έχουν φαγητό να δώσουν στον κόσμο. Ναι. Μα είναι πάρα πολύ ο κόσμο τώρα, παιδιά. Τι συζητάτε. 60 και 70 χιλιάδες τώρα άστεγοι συνολικά στην περιοχή. Συνολικά είναι τόσο. Είναι πάρα πολύ. Με 70 χιλιάδες σε σκηνές, λέω, φαντάζομαι ότι είναι. Βέβαια, τι συνθήκε υγιεινή, τα λέγαμε και πριν. Και είναι και νωρίς ακόμα, ο καιρός είναι. Δύο μέρες τώρα. Σε σκέψω. Όχι, δύο μέρες. Ναι, ναι, και δύο μέρες. Άσε να αρχίσει το πράγμα να τελειώσουν, δηλαδή το ψάξιμο. Βέβαια, μετά βέβαια. Πρέπει να αρχίσει να οργανώνει τη ζωή και τον ανθρώπο. Γιατί τώρα είναι ακόμα στο ψάχνω να βγάλω, βέβαια. Να δούμε τι θα γίνει κτλ. Μετά. Πάμε λοιπόν, Μαριλένα. Να ανακεφαλαίω. Θα δούμε και αυτά τα κοντέινερ. Το καλό εννοού. Για κάποιου που ίσω άνοιξαν τώρα του δέκτε, να πούμε του νεκρού. 235 είναι οι νεκροί. 1000 είναι τραυματίε, οι 100 σοβαρά. Οπότε από αυτούς υπάρχει περίπτωση να πεθάνουν κάποιοι. Ναι. Εδώ βλέπουμε τη στιγμή των μετασεισμών. Έγιναν δύο πολύ ισχυροί μετασεισμοί. Κάνουν λόγο τα πρακτορία για 5,6. Μας είπε και ο αντιποκριτή μας ο Δημήτρης Ροδιολίλανος ότι τελικά ήταν 5,3. Αλλά φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα σκόρπισε το φόβο. Και είναι και σπίτια που είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Και μάλιστα χτίσματα. Είπαμε ότι μετά από 42 ώρες κατάφεραν να ανακτήσουν από τα ερείπια μια κοπέλα ζωντανή, 20 χρονών, και πάνω εκεί που την είχαν βρει και δύο πυλώνες από μπετό είχαν σχηματίσει ένα χώρο και από κάτω ήταν αυτή η κοπέλα και μπορούσε να αναπνεύσει. Ναι. Και εκείνη την ώρα που πήγαν να τη βγάλουν έγινε ο δεύτερος μετασεισμός και λέει και όχι μόνο αυτή πήγε να μπει κάτω από τα ερείπια, αλλά και όλοι οι διασώστες. Εκείνη τη στιγμή λέει, ήταν συγκλονιστική, αλλά τελικά την ανέσυραν ζωντανή και είναι πολύ λίγες οι στιγμές αυτές. Πια καθώς περνάνε οι ώρες, βέβαια. Λίγο στέλνουν και ελπίδες και πιθανότητες να βρουν κάποιο ζωντανό. Και αυτό διαβάζω πάρα πολλά δημοσιεύματα, κυρίως από γονείς, οι οποίοι περιμένουν πάνω από τα συντρίμμια. Περιμένουν τα νέα. Και ανασύρω τα παιδιά τους τις περισσότερες φορές νεκρά. Είναι συγκλονιστικό. Πάντως, ξέρεις, προκαλεί τροβερή, ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση. Είναι τραγωδία ούτως ή άλλως. Εδώ είναι η στιγμή που ανασύρουν την κοπέλα ζωντανή. Ρε παιδί μου, δεν είναι συνηθισμένο γεγονός ένας τόσο μεγάλος αριθμός νεκρών σε δυτικό ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό είναι. 235 τώρα μέχρι τώρα είναι νεκροί πως είναι. Έτσι. Σε μια χώρα σαν την Ιταλία. Ακριβώς. Δεν το περιμένεις. Γιατί ακούμε για χιλιάδες νεκρούς στο Ιράν όταν έχει σεισμό. Στην Κίνα. Που είναι μεγαλύτερες καταστροφές και. Ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Για μια ανθρώπινη ζωή, τραγωδία είναι να μου τα χάνετε. Αλλά σκεφτείτε τώρα χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά για ευρωπαϊκή χώρα τώρα ο αριθμός 250 άτομα. Είναι, δεν είναι ναι, φαντάζει το 87 στη νότια Ιταλία είχαμε 3.000. Ναι. Είναι οι περιοχές, είναι σεισμογενείς. Τι να κάνουμε. Μόνο να προετοιμαζόμαστε. Οργάνωση, καλά. Καλή οργάνωση και προετοιμασία, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει. Απέναντι στη φύση, τι άλλο να κάνει. Και να σας πω και για έναν πυροσβέστη, ο οποίος ο ίδιος έβγαλε την κόρη του που σπούδαζε. Ναι, ναι, ακούσαμε το πρωί, ήταν φοβερό αυτό το νέο. Θα γίνει σήμερα η πρώτη κηδεία, ενώ στείνονται σκηνές όπου θα γίνουν οι λειτουργίες για το Πάσχα. Παρ' όλα αυτά ακούω τον κόσμο να λέει ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει Θεός μετά από όλα αυτά. Ναι. Οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι και έτσι καθολικοί γεροί. Ο Μπερλουσκόνη είπαμε ο ότι. Ο Πάπας τι κάνει όλες αυτές τις μέρες, πού βρίσκεται. Προσέχει. Μια βοήθεια από το Βατικανό που αυτή. Από λεφτά καλά είναι. Μα κάτι δεν έχουμε ακούσει και μια κουβέντα, ρε παιδί μου, παρηγοριάσεις. Ναι. Κάπως να αισθανθείς καλύτερα. Εντάξει, δεν έχει βγει δημοσίως, αλλά. Δεν έχω ακούσει τίποτα, λέω. Δεν ξέρω αν μπορεί να έγινε, βέβαια, μην το έχουμε μάθει εμείς εδώ. Έγινε, έγινε. Το γράφουν όλα τα τηλεγραφήματα. Αλλά τώρα τι να λέμε, ότι λέει ο Πάπας ή ότι στέλνει τα συλληπιτήρια του. Ο Ομπάμα και ο Πούτιν. Εντάξει, όλοι στέλνουν συλληπιτήρια και θέλουν να στέλνουν και βοήθεια. Αλλά δεν τη θέλει. Εκεί βλέπεις από κουβέντες, κρεβάτια. Για λέγει, λοιπόν, τι άλλο. Πάμε παρακάτω. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε λίγο από εκεί. Να πάμε στον Ομπάμα, όπου γυρίζει στην Αμερική μετά από την περιοδία του, που στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Εδώ τον βλέπουμε στη Βαγδάτη. Ναι. Πήγε ευνηδιαστικά
φυσικά για λόγους ασφαλείας, όχι δεν το είχε προγραμματίσει, αλλά δεν ανακοινώνονται αυτές οι επισκέψεις μετά την Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε, όπως έχουμε δείξει από το πρωί, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και είπε, τον υποδέχτηκαν με τρελή χαρά οι στρατιώτες. Φανταστείτε, εδώ υποδέχονταν το Μπους. Τώρα τον Ομπάμα που τους είπε ότι μέχρι το 2011 θα έχει φύγει και ο τελευταίος στρατιώτης από το Ιράκ, ήταν οι στρατιώτες ενθουσιασμένοι, βγάζανε φωτογραφίες από εδώ από εκεί. Τέλος πάντων, η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε, παιδιά, όπως σας είπα, μετά το ταξίδι. 8 στους 10 Αμερικανούς θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα της Αμερικής στο εξωτερικό, και πραγματικά στη Βρετανία αμερικανόφιλοι είναι το 90%, αυτό ήταν ούτως ή άλλως, στη Γερμανία το 79%, στη Γαλλία το 67% και στην Τουρκία το 61%. Μπράβο, Τούρκοι. Γιατί είναι πολύ χειρότερη από εμάς, έτσι. Και είναι φυσικό, γιατί το ταξίδι του Ομπάμα στην Τουρκία αναγνώρισε κάτι στην Τουρκία, κάτι που δεν κάνει η Ευρώπη. Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή ένιωσαν οι Τούρκοι σημαντικοί και ότι κάποιος τους το αναγνωρίζει. Επίσης, να σας πω ότι η Μισελ Ομπάμα είναι η τρίτη γυναίκα, μπορούμε να δούμε τα πλάνα. Πήγε και αυτή στο Ιράκ. Όχι. Αυτή πήγε στο μουσείο της Μαντάμ Τισό στην Ουάσιγκτον και έγινε ήδη κέρινο ομοίωμα. Είναι η τρίτη γυναίκα προέδρου που γίνεται κέρινο ομοίωμα. Η πρώτη ήταν η Τζάκι Κένεντι και η δεύτερη η Χίλαρη Κλίντον. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. 6 μήνες κάνουν να το φτιάξουν, ένα μήνα μόνο το κεφάλι. Αλλά σκέψω ότι μόνο τις συζύγους των δημοκρατικών κάνουν ομοιώματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, επίσης, άλλη μια σημαντική είδηση είναι ότι οι Αμερικανοί βουλευτές που είχαν πάει στην Κούβα επισκέφτηκαν τον Φιντελ Κάστρο. Δεν έχουμε βέβαια φωτογραφίες. Δεν κόλλησαν τίποτα, δεν έπαθαν κάτι. Από τον Φιντελ Κάστρο. Γιατί, παιδί μου, είναι άρρωστο. Δεν συνηθίζετε κάτι τέτοιο. Είναι. Εντάξει, πήγαν πρώτα στο Ράουλ Κάστρο, όπως βλέπετε, και μετά. Ζει τελικά ο Κάστρο. Ζει, λέει, και εντάξει. Είναι ασθενής, αλλά είναι μια χαρά δραστήριος, λέει, ξέρει τα πάντα το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή. Συζητήσαμε για μια πολύ μεγάλη θέμα, γκάμα θεμάτων, και φαίνεται πρόθυμος να δει τις σχέσεις της Αμερικής και της Κούβας να αλλάζουν. Και λέει, τι θα κάνουμε, λέει, για να βοηθήσουμε τον Ομπάμα. Ήταν πολύ διαχειτικός με τους Αμερικάνους. Και συζητείται τώρα από την κυβέρνηση Ομπάμα να αρθούν οι περιορισμοί στα ταξίδια που ισχύουν εδώ και 50 χρόνια για τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Στη Μολδαβία επίσης είχαμε επεισόδια μετά τις εκλογές που βγήκε το κομμουνιστικό με τεράστια διαφορά, αν και ήταν και οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ και είπαν ότι έγιναν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Κυρίως φοιτητές, νεαροί και μέλη της αντιπολίτευσης μπήκαν στα γραφεία του Προέδρου, στο κοινοβούλιο, στο Κισινάο, και τα κάναν γκίσμαδιά. Πέθανε και μία γυναίκα από τις αναθυμιάσεις από φωτιά που έπιασε το κτίριο. Τελικά τώρα η αστυνομία κατέστησε τον έλεγχο και λένε ότι μπορεί να γίνει πάλι καταμέτρηση των ψήφων. Μάλιστα. Τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα. Και στην Ρωσία από το Δεκέμβριο υποχρεώνονται οι πολιτικοί να δηλώσουν πόσα χρήματα έχουν. Δεν υποχρεώνονται βέβαια να πούνε από πού τα έχουν, και ούτε υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός για να ξέρει. Δεν έχει πόθεν έσχυση, ναι. Ακριβώς. Για να ξέρει αν αυτά που δηλώνουν είναι σωστά ή όχι. Πάντως, ο Πούτιν τέλος πάντων κερδίζει περισσότερα από το Μετβέντεφ. Ναι. Έχει ένα μικρό διαμερισμάκι μαζί με τη γυναίκα του, ένα γκάρι, δεν έχει πολλά πράγματα. Αν και κάποιοι θεωρούν ότι είναι από τους πιο πλούσιους Ρώσους. Ναι, διαμέρισμα άνθρωπος πλούσιος. Κάποιοι, okay. Ναι, και τους έκλεισε το στόμα, υποτίθεται, με αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα αυτοκίνητο, το οποίο στέκεται σε δύο ρόδες, είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κοιτάξτε τα πλάνα, το παρουσίασε χτες η General Motors. Έχει τέσσερις, αλλά στέκεται στις δύο. Έχει δύο μόνο ρόδες. Είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με δύο ρόδες. Κοίτα εδώ. Η κρίση οδηγεί σε μείωση της ρόδας. Δύο ρόδες. Θα τις δεις λίγο. Για κάτι ότι φάσα, παιδιά, να δούμε. Δεν, όπως βλέπεις, δεν χρειάζεται, δύο βοηθητικές, δεν χρειάζεται να το οδηγεί κανείς. Πάει με GPS. Από μόνο του. Δεν του βάζεις τις συντεταγμένες. Ναι, 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 ναι. Και γι' αυτό, λέει, δεν χρειάζεται ούτε ζώνες ασφαλείας, ούτε. Με ηλεκτρικό. Με ηλεκτρικό, βέβαια. Τι θα έβγαζε, φαντάσου. Υποτίθεται κάνουν στροφή προς την πράσινη ενέργεια. Και θα βγει, λέει, το. Θα βγει στην αγορά αυτό το κινητάκι. Θα βγει στην αγορά το 2022.
12. Μπράβο. Ωραία, φίλε. Αλλά είναι πολύ ψυχολογικό. Όχι, κι άλλο ένα χωράει μέσα. Θέλει και ένα δεύτερο. Ένα μικρό όμω. Όχι, δεν μα νοιάζει. Δίπλα. Μια έρευνα τώρα από την. Το κρύο, βέβαια. Λίγο. Μια έρευνα από τη Γερμανία τώρα θα σα πω για του χιμπατζίδε. Οι οποίοι λέει είναι πρόθυμοι, αυτοί οι χιμπατζίδες που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την τροφή τους, ναι. Αυτοί βρίσκουν και πιο πολλές θηλυκές χιμπατζίδες, όπως λέμε. Για να κάνουν σεξ. Για να κάνουν σεξ. Λοιπόν, αν δώσεις, παίρνεις. Αν δώσεις, αν δώσεις, παίρνεις. Αυτοί οι χιμπατζίδες που κρατάνε όλη την τροφή για τον εαυτό τους, no sex. Δεν έχει. Κάνουν ακριβώς λέει τις διπλάσιες φορές ζευγαρών από ό,τι αυτή που δεν μοιράζονται στο φαγητό τους. Δηλαδή, ακόμα και τα ζώα ρε παιδί μου, και εκεί δεν την γλιτώνεις από τη γυναίκα. Πρέπει να πληρώσεις για να πας. Με το ζόρι δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να πως επιβεβαιώνει τη θεωρία του Δαρβίνου. Επιβεβαιώνεται, βέβαια τι κάνει. Η 6 Απριλίου είναι πολύ σημαντική ημερομηνία για τους Άμπα. Πέρασε προχτές. Γιατί κλείνουν 25 χρόνια από τότε που κέρδισαν τη Eurovision το Waterloo. 25 χρόνια, το θυμόσαστε. Τι ωραίο. Χόρευες. Χόρευε, τι έκανε. Χόρευε. 25 χρόνια ήταν μικρή, δεν καταλάβαινε. Τώρα το χορεύω, παιδί μου. Και τώρα και τότε. Γίνεται χαμός. Εδώ βλέπουμε όμως και μία άλλη επέτειο. Είναι 10 χρόνια από το musical Mamma Mia από το Λονδίνο. 10 χρόνια παίζεται αυτό το musical. Το έχουν δει. Πόσα εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Και έχει ανεβεί σε 190 χώρες και στην Ελλάδα έχει έρθει από το Λονδίνο. Ναι, έχει αφήσει ιστορία αυτή. Εντάξει, έχει αφήσει. Βέβαια το, δεν το έχουν. Δεν, τα τραγούδια είναι το ΝΑΜΠΑ. Έτσι ήταν. Εκείνη η εποχή έτσι ήταν. Μιλάμε για τη δεκαετία του 80 τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Μιλάμε για το Kitsch. Το βλέπεις εδώ. Τέλει, καμπάνες, κακό, και η ταινία λουδάτα. Πολύ ωραία, ναι, ναι. Μια χαρά. Και μάλιστα δώσανε συνέντευξη οι δύο τραγουδιστές και συνθέτες στον ΝΑΜΠΑ. Τους βλέπετε εδώ πέρα πόσο έχουν μεγαλώσει. Ναι. Και σου μεγαλώσατε, λέει... τι θα κάνουν. Τώρα, άμα πάνε να κάνει εκείνη την κίνηση που έκανε τότε, πονάει η μέση, πονάει το πόδι, τα νεφρά. Δεν τραγουδάνε. Είχε τρίτιδα στον νόμο και τραγουδίσε τώρα να τραγουδίσει. Μα γιατί να τραγουδίσουν. Καλύτερα να τραγουδάμε εμεί παρά για μπατ. Τόσα πολλά δικαιώματα από τα τραγουδία. Με όλα αυτά τα musical. Δεν τα λεπτά τη φωνή. Γιατί να βγαίνουμε να τραγουδάμε. Κουραζόμαστε. Μάλιστα, κυρία Κατσίνη. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, Μαριλένα. Άντε, καλημέρα. Θα είναι σε λίγο εδώ κοντά μα ο κύριο Καμένο. Μα περιμένει για να συζητήσουμε για τα ζητήματα. Γιατί έχουμε ζητήματα. Ανοιχτά τα πάντα. Όλα τα ζητήματα στην Αθηλία. Εδώ έχουμε πλοία που έχουν δέσει. Έχουμε εφοπλιστές που. Έχουν προβλήματα. Κλειδώνω το μαγαζί σου, λέει δεν έχω λεφτά να πληρώσω. Ακριβώς. Έχουμε ακριβώς. Νησιά που φωνάζουν γιατί δεν έχουν συγκοινωνίες. Ή έρχεται το Πάσχα, τι θα γίνει. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ότι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, ότι γεννηθήκαμε σε αυτήν την Εκκλησία, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα να υποτιμούμε τους άλλους. Οι οποίοι έτυχε να γεννηθούν μερικούς παραλλήλους πιο εκεί από εμάς. Θυμάμαι ένα βράδυ κατοχής που είχα ανέβει στην ταράτσα του σπιτιού μου και που φώναζα, μα Θεέ μου υπάρχεις. Εγώ πιστεύω σε ένα Θεό προσωπικό, όχι σε μια αόριστη δύναμη, σε μια ανώτερη δύναμη. Πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος τελικά είναι ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός των εκπλήξεων. Εκείνος ο οποίος μπορεί να ανοίγει ορίζοντας όταν όλα φαίνονται κλειστά. Inexhaustible power. I saw the people drinking water in its name. I felt its truth. Φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Ένας και μοναδικός. Σου δίνω συνέστημα, λογική, δύναμη. Μου δίνεις τη τεχνολογία.
νιώθω ασφαλής. Honda CR-V. Technology made human. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Λόγω των εορτών του Πάσχα, ο Τζονς Μπέιλι προσφέρει ένα σταυρό βυζαντινό αξίας 60 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και θα πάρετε δώρο ένα Κωνσταντινάτο με 10 επιστρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Ο σταυρός είναι από κίτρινο χρυσό 9 καρατίων, ανάγλυφος με ένα κεντρικό σμαράγδι 0,20 του καρατίου, διαστάσεων 24x35 mm. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και αποκτήστε ένα σταυρό βυζαντινό αξίας 100 ευρώ και δώρο ένα μοτίφ Κωνσταντινάτο. Ο καλύτερος ανοξείδωτος ηλιακός θερμοσύφωνας στην Ευρώπη, που κατασκευάζεται με την υπερσύγχρονη τεχνολογία Μαλτέζος, έχει την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση από τον ΕΛΟΤ. Μαλτέζος. Ποιότητα και συνέπεια. Ευκαιρίες πρώτης ποιότητας. Δείστε τώρα τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας με ιταλικά ελαστικά καλύματα. Προστατεύουν τα έπιπλά σας και ανανεώνουν το χώρο σας. Εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τύπο καρέκλας. Όσοι παραγγείλετε τα επόμενα 20 λεπτά, θα αποκτήσετε το σετ των 6 καλυμάτων μόνο 98 ευρώ και εντελώς δωρεάν ένα μοντέρνο σετ για την κρεβατοκάμαρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-9298-888. Όσοι παραγγείλετε τα επόμενα 20 λεπτά, θα αποκτήσετε το σετ των 6 καλυμάτων μόνο 98 ευρώ. Και εντελώς δωρεάν ένα μοντέρνο σετ για την κρεβατοκάμαρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-9298-888. Μια μοναδική προσφορά από την Τίνο Εισαγωγική. Λόγω των εορτών του Πάσχα, ο Τζονς Μπέιλι προσφέρει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αξίας 60 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και θα πάρετε δώρο ένα μοτίφ Κωνσταντινάτο με 10 επιστρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Τα σκουλαρίκια είναι από χρυσό 18 καρατίων με δύο λευκά ζαφύρια 7 mm και προσφέρονται μόνο με 60 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και αποκτήστε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αξίας 60 ευρώ και μαζί δώρο ένα μοτίφ Κωνσταντινάτο. Τέλεια Βίκη, το έχουμε! Στην δουλειά μου είμαι απαιτητική. Έτσι είμαι και στη διατροφή μου. Γι' αυτό επιλέγω Cream Crackers Παπαδοπούλου. Είναι ανάλαφρα, αλλά και με φορτένο. Έχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά των Δημητριακών και τη μοναδική νοστιμιά από το φυσικό προζύμι. Αλλά και το βράδυ στο σπίτι, τίποτα δεν είναι καλύτερο. Cream Crackers Παπαδοπούλου. Απολαύστε ανάλαφρα. Πάντα και παντού. Μη χάνετε δευτερόλεπτο. Τώρα όλα τα μοντέλα Kia με πραγματικό κέρδος έως 5.800 ευρώ. Τη μείωση του τέλους ταξινόμησης θα σας τη δίναμε έτσι κι αλλιώς. Συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ. Αυτή την Τετάρτη οι νοικοκυρές τα δίνουν όλα. Here, τα κάνουν όλα. Και τους αφήνουν όλους ξερούς. Νοικοκυρές σε απόγνωση. Το 7ο. Απόψε στις 10. Μόνο στην Ετένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και ο Βασίλης Ζήρας, βεβαίως. Καλημέρα, γεια σου, Βασίλη. Και ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Παναγιώτης Καμένος. Μαζί μας, καλημέρα. Γιατί φουρτούνες έχει. Φουρτούνες μόνιμα στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Μόνιμα. Θα πάμε και στο λιμάνι μια και τόπες. Θα πάμε να δούμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Θεολογίτη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ναυτιλιακών Πρακτικών. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο. Ξεκινούσαμε από τα δικά σας τα θέματα που είναι τα πιο ομαλά, θα λέγει κανείς, και να πάμε και στα χοντρά. Τι ομαλά. Εδώ σου είχαν πει ότι θα έχουν προσφορές εν ώψη Πάσχα, τα εισιτήρια, έτσι λένε, τα ναύλα, έτσι είχαν πει. Και έχει κάτι τέτοιο, κύριε Θεολογίτη μου. Καταρχήν ξέρω, καλημέρα σας, ότι είσαστε όλοι θυμωμένοι, είμαι και εγώ θυμωμένος. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα,
Οι νησιώτες έχουν αποκοπεί από την κεντρική Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα. Όταν λέμε πανάκριβα, μισό λεπτό κύριε Θεολογίτη, είναι στην ίδια τιμή περίπου με πέρυσι, είναι ακριβότερα από πέρυσι που κυμαίνονται. Είναι σχεδόν στην ίδια και λίγο χαμηλότερα από ό,τι ήταν πέρσι, αλλά αν υπολογίσουμε το πετρέλαιο ότι είχε 115-120 και τώρα έχει 50, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να έχουν μειωθεί. Έτσι, εγώ θέλω να πηγαίνω φτηνά, με ασφάλεια και γρήγορα. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που έχει κληρονομηθεί 20 χρόνια πριν. Κανείς δεν σκέφτηκε το νησιώτη. Όλοι σκεφτήκαμε πώς θα πάμε διήμερο, τριήμερο και πώς θα περάσουμε καλά τρεις μέρες. Και δεν σκεφτόμαστε τον άνθρωπο, εκείνον που είναι στο νησί και για κάποιους λόγους πρέπει να ανέβει στην πολιτεία, γιατί δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει τίποτε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει αποκοπεί. Είναι μια πολιτική πολλών ετών, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διορθωθεί. Τώρα για το Πάσχα, έχουμε μπροστά μας το Πάσχα. Τι γίνεται με τα δρομολόγια? Υπάρχουν εισιτήρια ή γίνεται χαμός? Εισιτήρια υπάρχουν, οι πληρότητες δεν είναι τέτοιες που να απαγορεύουν τον κόσμο να πάει στα νησιά. Μάλιστα. Ο περισσότερος κόσμος έχει στραφεί όχι στα νησιά, όχι στην νησιωτική Ελλάδα. Mm-hmm. Με έρευνα που έχει γίνει, ένα 12% περίπου έχει χαθεί από τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Και από εκεί και πέρα ο κάθε πλειοκτήτης οπωσδήποτε δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Λέμε σαν καταναλωτική ένωση ΟΨΕΑ στην ιστοσελίδα www.ψεας.gr τι δικαιώματα έχει ο επιβάτης και πώς πρέπει να κινείται με τις συγκοινωνίες τις ακτοπλοϊκές. Από την άλλη πλευρά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, ο σοβαρός, και το λέω με επίγνωση αυτό που λέω, δεν ασχολείται με τα κοινά. Και αυτό είναι που έχει φέρει αυτή την κατάσταση. Για μισό λεπτάκι, να δούμε, ας πούμε, αν μια τετραμελή οικογένεια θέλει να πάει. Μισό λεπτάκι. Να μιλήσουμε λίγο και με αριθμούς. Αν θέλει μια τετραμελή οικογένεια να πάει στη Σαντορίνη. Μια τετραμελή οικογένεια να πάει στη Σαντορίνη και να έρθει είναι γύρω στα 500 ευρώ και στοιχείο είναι γύρω στα 550. Γιατί δεν θα πάει μόνο, θα γυρίσει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα για μένα είναι απαγορευτικά. Φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό σαν καταναλωτική ένωση υπέρ τρίτων φόροι να φύγουν από τον άβλο του εισιτηρίου και από εκεί και πέρα και ο πλειοκτήτης αυτά πρέπει να βγάλει να τα βάλει στην τσέπη και ο επιβάτης να φροντίσει η πολιτεία, το κράτος, να μην πληρώνει ας πούμε τη σύνταξη του ΝΑΤ από τον άβλο του εισιτηρίου. Λέω ένα απλό. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, απαντήστε από αυτό, γιατί το ένα είναι οι τιμές. Μισό λεπτό. Να τα βάλετε στη θέση του, αλλά το ένα είναι οι τιμές, το άλλο είναι για να πας, σου λέει, είναι ακριβά. Το θέμα είναι αν μπορείς να πας κιόλας, γιατί εδώ βλέπουμε δεν είναι πλοία. Θα τα πω. Ένα-ένα. Να αρχίσουμε τις τιμές. Όσον αφορά τις τιμές, καταρχήν ξέρετε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο Υπουργός και εγώ και τις προηγούμενους μήνες ζητήσαμε από τους ακτοπλώους να μειώσουν τις τιμές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από πέρσι. Όταν πέρσι το πετρέλαιο είχε 145, τώρα το πετρέλαιο είναι στα μισά. Υπάρχει μια μείωση των εισιτηρίων. Μετά το Πάσχα, λένε, θα τις μειώσουν. Ήδη υπάρχει μια μείωση των εισιτηρίων. Δηλαδή, για να πούμε συγκεκριμένα νούμερα. Ναι. Από τον Πειραιά για την Πάρο. Έτσι, με ταχύπλο. Πέρσι είχε γύρω 43,5 ευρώ. Η οικονομική θέση πάντα. Γι' αυτό μιλάμε πάντα. Φέτος είμαστε 31,8 ευρώ περίπου. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μια μείωση 26%. Η μείωση είναι από 18 μέχρι 26% σε σχέση με πέρσι. Βέβαια, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Θεολογίτη ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, βέβαια. Έτσι. Έχουμε λοιπόν μειωμένες τις τιμές. Και δυστυχώς δεν έχουν ανέβει άλλες υπηρεσίες. Για τυχείο, παραδείγματος χάρη, που υπόθηκε η τιμή των 540 ευρώ, κάπου εκεί ήταν. Υπάρχουν προσφορές με 448 ευρώ με μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο για τυχείο. Και το Σαββατοκύριακο, και εγώ θέλω να κάνω δημόσια έκκληση αυτή τη στιγμή εκ μέρους και του Υπουργείου στις εταιρείες, θα έχουμε τις προσφορές που θα κατατεθούν προσφορές για όλα τα νησιά μας για την περίοδο του Πάσχα. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα και, την επιστροφή. Μάλιστα. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες τώρα είναι αρκετά βελτιωμένες σε σχέση με τα ενδονησιωτικά δρομολόγια, με πολύ πιο σύγχρονα καράβια από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν, με πολύ πιο γρήγορα καράβια. Στις Κυκλάδες, ας πούμε, δεν έχουμε πλέον το Παναγία Τίνου ή το Κοζοβιώτισσα. Έχουμε τα Αίολος και Τέλης, έχουμε το High Speed 1 σε επιδοτούμενα δρομολόγια ενδονησιωτικά που δίνει τη δυνατότητα στους εκδρομείς του Πάσχα να μπορούν να επισκεφθούν και παραπάνω νησιά. Οι νησιώτες μας, τα μικρά νησιά, έχουν δωρεάν πρόσβαση προς το διοικητικό τους κέντρο. Αυτό δεν είναι ίσως γνωστό, πρέπει να το ξέρουμε. Δωρεάν, λέτε στα εσωτερικά. Στα εσωτερικά, για το διοικητικό τους κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν δωρεάν δρομολόγια. Εκεί που είναι πρωτεύουσα, ας πούμε. Έτσι. Ακριβώς. Προκειμένου να μπορούν να πάνε στο δικαστήριο, να πάνε στην νομαρχία. Στα μικρά νησιά είναι δωρεάν.
Πιστεύω ότι οι τιμές που θα διαμορφωθούν και για φέτος το καλοκαίρι, είναι μια πρόβα τζενεράλε το Πάσχα, θα είναι πολύ χαμηλότερες από πέρσι, ήδη έχουμε χαμηλότερες τιμές, αλλά μπορεί λόγω της οικονομικής κρίσης να δοθούν και έχουν το περιθώριο οι εκτοπλοϊκές εταιρείες να δώσουν και κάποια παραπάνω έκπτωση λόγω της μείωσης του κόστους. Είναι χαμηλότερες, πώς είναι χαμηλότερες για τον Ιούνιο και πάμε Ιούλιο-Αύγουστο που είναι η κρίσιμη μάζα και εκεί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, γιατί συμβαίνει αυτό. Η τιμή η οποία θα κατατεθεί και το τιμολόγιο που θα καταθέσουμε θα ισχύσει για το καλοκαίρι. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν συνδέσεις. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα που μιλάμε και ελπίζω ότι θα λυθούν μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες. Έχουμε πρόβλημα με τους λειψούς και τη Σίμη, διότι δεν εκτελείται το επιτοπλιστικό τιμολόγιο. Ναι. Έτσι. Από Πειραιά μιλάω, διότι τα εντονισιωτικά υπάρχουν. Και τον Άγιο Ευστράτιο. Έχουμε τον Άγιο Ευστράτιο και τα ψαρά. Και την Κύμολο. Τα ψαρά. Και την Κύμολο. Η Κύμολος έχει λυθεί. Η Κύμολος ήδη έχουν κατατεθεί δρομολόγια τα οποία να ανακοινωθεί από το Υπουργείο από εχθές ή σήμερα το πρωί θα ανακοινωθούν. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί όμως 8 πλοία μιας εταιρείας. Ένα λεπτό. Θα σας το πω αμέσως, να πούμε για τα νησιά. Και 5 από την άλλη πλευρά. ΣΑΟΣ. Αμέσως θα σας πω. Αϊστράτης. Αϊστράτης ψαρά. Ήδη προχθές τελείωσε ο διαγωνισμός του ταχυπλώου για τον Αϊστράτη και τα ψαρά. Μάλιστα. Πιστεύω θα ότι θα έχουμε λύσει για ταχύπλοο πλοίο για πρώτη φορά μέσω των μεστών στα ψαρά. Θα έχουμε σε 4 ώρες βαπόρι στα ψαρά. Και στον Αϊστράτη σε σύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Α, και αυτό το θέμα θα λύνεται άμεσα. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι με τη Λίμνο και τη Βόρεια Ελλάδα. Κοιτάμε να ενισχύσουμε αυτή την επικοινωνία για το Πάσχα. Είναι ήδη, έχουν βγει οι διαγωνισμοί των 6 δρομολογίων και η σύνδεση λύθηκε το θέμα της Κάσου και της Καρπάθου μέσω Πειραιός με σύγχρονο και γρήγορο πλοίο, με το πλοίο Πρέβελης. Υπάρχει ένα θέμα να εκτελεστεί το δρομολόγιο μέσω της Κρήτης, γιατί και εκεί έχουν τα προϊόντα τους οι άνθρωποι που θέλουν να τα στείλουν στα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τις εταιρείες. Το σοβαρότερο για μας θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν απλήρωτοι ναυτικοί. Συγκεκριμένα. Είναι απλήρωτοι ναυτικοί της εταιρείας ΣΑΟΣ, αυτή τη στιγμή στο Λαύριο, στο Παναγία Σουμελά. Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να λύσει κάβος πλοίου, εάν δεν πληρώσουν οι πλοιοκτήτες τα οφειλόμενα στους ναυτικούς. Δεν θα δεχθούμε και έχουμε ζητήσει ήδη σαν Υπουργείο και ο Υπουργός Κυπριακοί Παράγοντες και εγώ την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Οι πλειοκτήτες κατηγορούν το Υπουργείο όμως ότι δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν πάρει τα λεφτά. Οφειλόμενα. Να τα λύσουμε. Μα λέει πάμε στην εταιρεία. Θα πάμε στον Αγούδη. 6 εκατομμύρια. Πάμε στον Αγούδη. 6 εκατομμύρια. Ένα λεπτό. Πάμε στην εταιρεία ΣΑΟΣ καταρχήν. Η εταιρεία ΣΑΟΣ ήδη έχει πράξει 370.000 από αυτά που είχε καταθέσει τα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει άμεσα να τα δώσει. Και να σα πω και κάτι. Ένα πλειοκτήτη που έχει 8 πλοία ή 9 πλοία, δεν μπορεί να πιστέψει κανεί ότι δεν μπορεί να πληρώσει του ναυτικού που χρωστάει για 3 μήνε. Στο τέλο, αντί να βγαίνουν στι τηλεοράσει και να κάνουν αυτό που κάνουν, κάνουν με τη δικαιοσύνη, με τη βουλή, με οτιδήποτε. Έχουν όμω υποχρέωση να πληρώσουν του ναυτικού. Και είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχει ζητηθεί παράβαση τη εισαγγελία και η εισαγγελία πρέπει να παρέμβει για να πάρουν τα λεφτά του ναυτικού. Πάντω δεν θα αφήσετε πλοίο να φύγει. Δεν θα λύσει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Πάμε στην εταιρεία του κυρίου Αγούδη μου στην Ελλάδα. Καταρχήν. Ο ίδιο δηλώνει ότι. Να ευχηθώ περαστικά. Βεβαίως, είναι στο νοσοκομείο. Δηλώνει όμω ότι του χρωστάτε 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Είδαμε του ναυτικού προχθέ. Όχι. Θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Είδαμε του ναυτικού προχθέ και ο υπουργό Παλιγούρα και εγώ και η Περσιακή Παράγοντα. Ξεκαθαρίσαμε ποια είναι η αλήθεια. Και να την πούμε και δημόσια. 2 εκατομμύρια ευρώ, 1 εκατομμύριο 950.000 ευρώ, εισπράττονται ήδη. Εχθές, μέχρι χθες το πρωί, είναι 900, το 1 εκατομμύριο αυτό έχει ήδη εισπραχθεί ή βρίσκεται στους λογαριασμούς προκειμένου να το πάρουν και να πληρώσουν. 1 εκατομμύριο έχει φύγει πάλι από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος για να εισπραχθεί. Έχουμε άλλα 2 εκατομμύρια τα οποία έχουν καθαριστεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχουν πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτά εντός των επομένων ωρών ημερών θα δοθούν τα λεφτά. Και 2 εκατομμύρια 300.000 ευρώ, στα 600 δηλαδή τα οποία λένε, που δεν έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά. Δηλαδή δεν έχει πληρωθεί το ΝΑΤ, δεν έχουν πληρωθεί επίναυλοι. Πιστεύω. Και σε ρωτήσω επικοινωνία που είχαμε την εταιρεία. Πριν κλείσουμε, ότι παίρνοντας αυτά τα λεφτά, έχοντας πράξει τα λεφτά, θα πληρώσουν ναυτικούς τα αυτοκίνητα. Για να καταλάβω εγώ κάτι. Οφειλές πόσο διαστήματος είναι αυτό. Δηλαδή, τι είναι, τι παίρνουν, είναι λεφτά τα οποία τους τα οφείλετε, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, τι είναι αυτά. Για να πάρουν τα λεφτά των επιδοτούμενων γραμμών, θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Ωραία. Και σε πόσο διάστημα πέφτει το χρήμα. Μέχρι τις 24 Νοεμβρίου που υπήρχε ο ειδικός λογαριασμός ΟΛΑΣ, πληρωνόντους ανάμεσα από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως ξέρετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για λόγους διαφάνειας καταργήθηκαν οι ειδικοί λογαριασμοί. Και πληρώνονται μέσω του Υπουργείου των Οικονομικών. Άρα έχει μια γραφειοκρατία. Αν
ήταν τα δικαιολογητικά τους πριν τις 23 Νοεμβρίου, που τους παρακαλούσαμε να το κάνουν, mm-hmm. θα είχαν ήδη εισπράξει από τα 6,5 εκατομμύρια αυτά που είχαν τη εταιρεία GAFER, τα 3,5. Mm-hmm. Θα τα είχαν πάρει. Εκείνοι δεν καταθέσαν τα δικαιολογητικά. Ωραία. Και ήταν μια πρακτική, αν θέλετε, που πάντα γινόταν. Δηλαδή υπήρχε μια καθυστέρηση πάντα για τα δικαιολογητικά, προκειμένου να πάρουν λεφτά το χειμώνα και να βγάλουν ένα δύσκολο χειμώνα για τις εταιρείες. Εν συνεχεία, οι καθυστερήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν σχεδόν 15 με 20 μέρες για την διεκπαιρέωση των χαρτιών. Και το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή κάνει πρώτη φορά τη διαδικασία, ένα μήνα καθυστέρηση. Εάν υπήρχε καθυστέρηση και υπάρχει καθυστέρηση, είναι τη τάξη του 1,5 μήνα, το οποίο το γνωρίζαν ότι θα γίνει. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν απρόβλεπτο. Εμείς βέβαια πιέζαμε. Καταρχήν πιέσαμε το Υπουργείο Οικονομικών να εξαιρεθεί ο ΛΑΣ από τον ειδικό λογαριασμό. Αυτό δεν γινόταν, ήταν μια γενικότερη πολιτική απόφαση. Από εκεί πέρα βοηθήσαμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, σαν Υπουργείο Ναυτιλίας, με αξιωματικούς του λιμενικού σώματος. Για να ξεμπλοκάρουν γρήγορα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αδιακπεραίωτο από το Υπουργείο Ναυτιλίας ούτε ένα τιμολόγιο το οποίο να έχει τα δικά του δικαιολογητικά. Και στο Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καθυστερήσει πάνω από ένα μήνα καμία καταβολή. Αν πρόκειται για ένα μήνα, δεν είναι και το δραματικό. Δεν είναι και δραματικό το δραματική κατάσταση. Και πώς μπορείτε να λέξετε. Οι του ελληνικού δημοσίου δηλαδή με τους επιχειρηματίες, κατά τεκμήρια έχουν πολύ μεγαλύτερη περίοδο ανάμωσης. Αλλά ένας μήνας δεν είναι πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουν όμως και οι πλειοκτήτες ότι οι πρώτοι που θα πρέπει να πληρωθούν είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό λέω, κύριε Καμένο. Ξεκάθαρα. Εσείς πώς θα ελέγξετε ότι θα πάρουν τα λεφτά πάνω δώσουν στις τράπεζες και να αφήσουν τους εργαζόμενους έξω και να μείνουν τα πλοία δεμένα και να μην έχουν τα νησιά στην κοινωνία? Εμείς από τον νόμο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοινοποιήσουμε στην εισαγγελία τα δεδουλευμένα των, των ναυτεργατών που πρέπει να αποδοθούν. Μάλιστα. Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να μπλοκάρουμε τα λεφτά εμείς, αλλά αυτά είναι κρατικά λεφτά. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Γιατί εδώ παίρνουν ένα κάρο λεφτά, ένα κάρο εκατομμύρια ευρώ. Έχω, διαβάζουμε εδώ την περίοδο 3-8 πήραν 30-40% καθένα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι γι' αυτό οφείλουν. Το κρατικό χρήμα του να λύσουν. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους πούμε ότι δεν θα λύσει κάβο καράβι αν δεν πληρωθούν ναυτικοί. Και αυτό το λέμε ξεκάθαρα. Όπως και ζητάμε την παρέμβαση της αγγελίας και επισήμως μέσω των υπηρεσιακών παραγόντων και με επιστολές και του Υπουργείου μας. Αλλά πέρα αυτό και δημόσια το λέω. Μα εδώ βλέπω τις πλειοκτήτες να σας απειλούν, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι εγώ δένω τα πλοία και δεν τα βγάζω. Και σου δημιουργούν πρόβλημα τεράστιο, σας δημιουργούν πρόβλημα τεράστιο στα νησιά, στην Αυτοκρατορία. Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Τη λογική του χρησιμοποιώ τους εργαζόμενους και δεν τους πληρώνω. Mm-hmm. Για να πάρω κάτι. Για να πιέσω. Για να πιέσω, δεν θα περάσει. Να πούμε ότι η ελληνική ακτοπλοεία αυτή τη στιγμή σκοπός μας είναι τα νησιά μας να εξυπηρετούνται από σύγχρονα καράβια, από γρήγορα καράβια, από αξιοπρεπή και ασφαλή πρώτα απ' όλα καράβια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πέσουμε σε κανένα εκβιασμό, αν θέλετε, ότι δένω τα βαπόρια, αφήνω πλήρω τους ναυτικούς. Ναι, γιατί έτσι. Συνήθως. Τα πράγματα θα πληρώσουν τους ναυτικούς, τα οφειλόμενα, για να μπορέσουν να λύσουν τα καράβια. Είναι το πρώτο. Προτιμάμε να ματώσουμε. Και να μην έχουμε καράβι αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσουμε έναν άλλο τρόπο, mm-hmm. να βρούμε έναν τρόπο να εξυπηρετήσουμε όπως το βρήκαμε στα Κύθυρα, όπως το βρήκαμε στην Κάσο και στην Κάρπαθο, mm-hmm. όπως το βρήκαμε στις Κυκλάδες, όπως το βρήκαμε στα Δωδεκάνησα, όπως θα το βρούμε τις επόμενες ώρες και μέρες στα Ψαρά και στον Αϊστράτη και στη Σίμη και, και στους Λειψούς, παρά να έχουν τον οποιοδήποτε εκβιασμό. Πόσο είναι το πακέτο αυτή τη στιγμή των επιδοτήσεων, 100. Αυτή την περίοδο? Γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια. Και για να καταλάβετε. Μαθαίνουμε ότι ξαναμοιράζεται, λέει, τράπουλα τώρα διαφορετικά, ναι. από ό,τι ακούμε. Δηλαδή δεν πάνε τώρα προς Αγούδημο ή προς Μανούση κλπ. Όπως πήγαιναν, πάνε στην ΕΛ, πάνε σε αυτές τις εταιρείες. Επειδή έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες και εξωφρενικά πράγματα. Δηλαδή διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, γι' αυτό λέμε. Έτσι. Να πούμε καταρχήν ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, όποιος πει δηλαδή, διαδικασίες. Δεν έρχεται ο Παπαλιγούρας ή ο Καμένος ή ο αρχηγός του λιμενικού και λένε: ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει ο Λιριτζής ή μου αρέσει ο οικονόμου και του δίνω τη γραμμή. Μάλιστα. Υπάρχουν διαδικασίες που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτές οι διαδικασίες ο κόσμος να χαλάσει να τελειτούν. Υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών. Υπάρχουν υποχρέωση να προσκομίζουν συγκεκριμένα πιστοποιητικά που έχουν να κάνουν το πρωτοβολόγιο, που έχουν να κάνουν την ασφάλεια του πλοίου με τα πιστοποιητικά του πλοίου κ.ο.κ. Με βάση αυτά λοιπόν και θα κερδίσουν τους διαγωνισμούς τα πλοία τα οποία είναι νεότερα, καλύτερα και γρηγορότερα. Θα εξυπηρετούν τα νησιά. Ήδη οι νησιώτες μας. Μια παρέμβαση. Αμέσως, κύριε Θεοδωρή, έχουν δει πολύ καλύτερη ποιότητα πλοία τα οποία προσεγγίζουν τα λιμάνια μας, πλοία τα οποία δεν προσεγγίζαν ποτέ μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και το λέω γιατί μας ακούνε και οι ομογενείς μας και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι ερχόμενος από τη Μελβούρνη για το Σίδνεϊ είστε η Ελλάδα. Mm-hmm. Και είμαστε και εμείς υπεύθυνοι το τι λέμε σε αυτές τις εκπομπές εδώ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι ομογενείς μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και να μην έχουν μια στραβή εντύπωση για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Βέβαια, να τους πούμε και μια καλημέρα. Καλημέρα, πάντα καλά. Λοιπόν, ελάτε κύριε Θεολογίδη. Κύριε Οικονόμου, θέλω να πω κάτι. Ελάτε. Εάν σε κάποια γραμμή.
προσφέρετε άλλο πλοίο. Και δεν είναι το πλοίο στις προδιαγραφές που λέει η προκήρυξη, η διακήρυξη. Και κάποια πιστοποιητικά έχουν ανουσιώδη προβλήματα. Ναι. Δεν θα το βάλουμε το πλοίο στη γραμμή. Δηλαδή θα προτιμήσουμε να αφήσουμε ένα νησί χωρίς σύνδεση παρά να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Έτσι όπως το λέτε, δηλαδή σαν να λέτε να κάνετε εκπτώσεις, κύριε Θεολογική. Αν φύγουν 15 βαπόρια στην ακτοπλοεία, ειδικά αυτά που πάνε στα μικρά τα νησιά που έχουν ανάγκη, πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Κανένα Υπουργείο, κανένας Υπουργός, κανένας Μέγα Αλέξανδρος, για να το πω έτσι, ναι, δεν θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα των νησιών. Θα πρέπει το τρίπτυχο επιβάτης καταναλωτής, πλειοκτήτης, εφοπλιστής και κράτος να βρούνε μια κοινή πορεία προς όφελος της πατρίδας μας, του τουρισμού μας και της ναυτιλίας, που είναι οι βαριές βιομηχανίες και δυστυχώς πλήττονται πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να μιλάω με αυτό το ύφος. Απλά ορισμένα προβλήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Η νησιωτική Ελλάδα ερημώνει και από εκεί και πέρα σε λίγα χρόνια δεν ξέρω ποιοι θα κατοικούν στα νησιά μας. Για να μην στην Ήδρα είναι το ακριβότερο εισιτήριο. Έχουμε περίπου 60 ευρώ για να πάμε στην Ήδρα και να έρθουμε και όχι, πηγαίνουμε κύριε Θεολογίτη, πού να βρήκατε 60 ευρώ για την Ήδρα? Κύριε Θεολογίτη, ξέρετε ότι στην Ήδρα, επειδή τα συζητάγαμε και πριν από 4 μήνες, έχουμε την δρομολόγηση πλέον και πλοίου, το οποίο έχει τιμές κοντά στο συμβατικό. Ξέρετε ότι οι Ιδραίοι έχουν τη δυνατότητα να έρχονται με τιμή συμβατικού, γιατί έγινε παρέμβαση από το Υπουργείο και αυτό το θέμα λύθηκε. Αυτό το ξέρω μία φορά τη βδομάδα, συγκεκριμένο πλοίο, συγκεκριμένη ώρα, 5% δηλαδή. Με τιμές πολύ μικρότερες. Αν κάποιος έχει κάτι θα πρέπει να περιμένει την Τρίτη ή την Πέμπτη ή να πάει να έρθει. Εδώ όμως κύριε είναι τρίκ των εταιριών. Αλλά ακούστε, εγώ επειδή είπανε κάτι κύριε Θεολογίτη, με ρωτήσατε... Είναι πάρα πολύ ακριβό. Λοιπόν, ακούστε, επειδή είπατε κάτι προηγουμένως και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Με ρωτήσατε εάν θα πρέπει να ελέγχουμε τα πιστοποιητικά και αν υπάρχει έλλειψη ενός πιστοποιητικού. Σας λέω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί σε πλοίο που δεν έχει πιστοποιητικά ασφάλειας να αποβλέψει το λιμάνι. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε καμία έλλειψη που δεν θα είναι αξιόπλο, ούτε κατά διάνοια. Έτσι. Απλά λέω, αν ένα πλοίο έχει ένα επουσιώδες πρόβλημα και ένα νησί έχει μείνει μια εβδομάδα 10 μέρες χωρίς σύνδεση. Τι θα πούμε τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει είναι το καπάκι της λεκάνης σπασμένο και δεν μπορεί να πάει το βαπόρι, λέω ένα έτσι απλό παράδειγμα για να το πω. Είναι επουσιώδες πρόβλημα, αλλά πρόβλημα που έχει να κάνει με ασφάλεια δεν θα φύγει το πλοίο. Από εκεί και πέρα, πώς θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μας χρειάζονται όλα τα πλοία και τα παλιά πλοία, διότι έχουμε ένα ταχύπλοιο. Το οποίο πάνε γρήγορα. Βεβαίως χρειάζεται και η φθηνή τιμή. Ίσως πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία όσον αφορά τις ηλικίες των πλοίων. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Για πάρα πολλά δρομολόγια δεν εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι. Ή δεν εμφανίζονται πολύ ενδιαφερόμενοι ώστε να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ήτανε παλιά. Και ουσιαστικά, ναι. Παλιά οι διαγωνισμοί, είχατε δίκιο. Mm. Παλιά οι διαγωνισμοί. Γιατί δεν με συμφέρει, λέει. Παρουσία, γιατί πραγματικά δεν τους συνέφερε. Αυτή τη χρονιά, γι' αυτό είχαμε και μεγάλες παρουσίες σε όλους τους διαγωνισμούς. Είχαμε συμμετοχές σε όλους τους διαγωνισμούς. Αυξήθηκαν κατά πολύ τα μισθώματα των πλοίων. Δηλαδή, για να πούμε νούμερα, η επιδότηση για τον Πειραιά, Κάζος, Κάρπαθος, Ρόδος, μέσω Μήλου, Θύρας, ήτανε πρόπερση 17.000 ευρώ. Μάλιστα, ναι. Το δρομολόγιο. Το δρομολόγιο, ναι. Το δρομολόγιο με τους φετινούς διαγωνισμούς είναι 44.000 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Γιατί, γιατί έχει υπολογιστεί το πετρέλαιο με τις τιμές του περσινού καλοκαιριού, του περσινού χρόνου. Μάλιστα. Έτσι. Έχει πέσει τώρα. Άρα, έχει δεν κέρδος. Έχει κανείς δικαιολογία να πει ότι είναι χαμηλή ότι δεν πάω, δεν η επίδοση. Είναι πολύ ψηλή, υπερδιπλάσια. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε και απαιτήσεις υπερδιπλάσιες. Έχουμε απαιτήσεις να έχουμε ένα σύγχρονο πλοίο, ένα γρήγορο πλοίο. Ένα πλοίο το οποίο δεν θα πάει ο νησιώτης της Καρπάθος σε 42 ώρες στο νησί της 24. Με καλύτερη στήριξη. Θα πάει σε 12 ώρες. Βεβαίως. Και θα υπάρχει δυνατότητα να έχει καλύψει και το προϊόν με ένα πιο αργό πλοίο, δηλαδή τα φορτηγά, με ένα πιο αργό πλοίο, το οποίο δεν θα έχει τόσο σύγχρονες υποδομές όπως έχει το πλοίο πράγματα. Πάει το εξπρές, ναι. Και το οποίο θα πάει το προϊόν στο νησί με φτηνότερη τιμή. Όλα μας χρειάζονται. Και τα πλοία τα σύγχρονα μας χρειάζονται και τα γρήγορα. Και τα πλοία τα παλιά μας χρειάζονται τα ασφαλή. Και οι ναυτικοί μας έχουν ανάγκη από δουλειά και υπάρχουν δρομολόγια για να μπουν όλα τα πλοία. Είναι αυτό το Πάσχα το οικονομικό των ναυτικών να τα πάρουν τα λεφτά τους, πιστεύετε? Μπορείτε ακούστε να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι απλώς να πιέσουμε. Είμαστε απόλυτοι και ξεκάθαροι. Και θα σας πω και κάτι. Εγώ θέλω να κάνω και μία έκκληση προς τις τράπεζες. Έχουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή στριμώξει αρκετούς από τους ναυτικούς που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Μάλιστα. Σε
Δημοκρατίας. Ήδη σήμερα προγραμματίζουμε, θα στείλω επιστολές προσωπικές προς τους προέδρους των τραπεζών, στο να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη αυτών των ανθρώπων, να τους κρατήσουν. Είναι δεδουλευμένα που θα τα πάρουν, ο κόσμος να χαλάσει. Για ασφαλισμένα λεφτά. Έτσι, για ασφαλισμένα λεφτά. Και να προχωρήσουμε να κάνουν Πάσχα και αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους. Δεν ανεχόμαστε με κανένα τρόπο να υπάρχει αυτή η κατάσταση στα λιμάνια μας το 2009. Και, και όχι κύριε μόνο να ανεχόμαστε, αλλά ζητάμε μέτρα. Τίποτα, κύριε Θελογίτη, πρέπει να μας προβληματίσει. Ορίστε. Το ότι δεν έρχεται ξένος πλειοκτήτης να έρθει να λάβει μέρος στους διαγωνισμούς του Υπουργείου, παρόλο που οι διαδικασίες είναι πολύ πιο σωστές από ό,τι είναι στο παρελθόν, αυτό πρέπει να προβληματίσει και την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και επάσχετόση όλων μας. Τα λεπτά που τους δίνουμε για να τους καλέσουμε. Τους δώσουμε και άλλα. Σκοπός μας, αγαπητέ μου πρόεδρε, είναι να έρθουν πλοία με ελληνική σημαία πρώτα απ' όλα. Μακάρι να έρθουν και πλοία άλλα, καλύτερα, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει να βρουν πλοία. Τη σύγκρινο στη Φολέγανδρο στην Νίο και δεν με νοιάζει τι σημαία θα έχει το πλοίο. Εγώ θέλω να πάω και να έρθω τώρα. Στην Νίο θα πούμε ελληνική σημαία που και στα ξένα μπορεί να πάμε. Να πάτε πλέον, κύριε Θεολογίτη. Καλώ σα άκουσα. Καλημέρα, κύριε Θεολογίτη. Καλημέρα, κύριε Θεολογίτη. Βασίλη, παραμένει εδώ γιατί έχουμε συνέχεια επί των οικονομικών ζητημάτων σε άλλο τομέα. Διάλειμμα, εμεί και μετά. Την εγκύκλιο για τα ληξιπρόθεσμα. Βεβαίω, βεβαίω. Διάλειμμα. Η διαδοχή Παπάγου. Η πολιτική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή κυριαρχεί. Η Ελλάδα αλλάζει. Ανοικοδόμηση παντού. Η χώρα αναβαθμίζεται διεθνώς. Η μεγάλη αλλαγή. Η σειρά που γράφει ιστορία. Αυτή τη Δευτέρα, στα 1 και 4 το βράδυ, στη ΝΕΤ. Ήρθε το νέο Alto Eco Life. Τώρα το νέο Suzuki Alto Eco Life μόνο από 8.670 ευρώ. Say yes. Με το πάτη μέλος κουμπιού, οι αυτοματισμοί και τα κοντρόλ Somfy κλειδώνουν το σπίτι σας για περισσότερη ασφάλεια. Ένα ακτινίδιο περιέχει όλη τη βιταμίνη C που χρειάζεται ο οργανισμός μας την ημέρα. Λαχταριστά. Υγιεινά. Θρεπτικά. Ακτινίδια Καρανικόλας. Φρέσκα φρούτα. Κοσμήματα χειροποίητα, αυθεντικά, παντοτινά και πολύτιμα για να είσαι στη μόδα. Δώρα από χρυσό και ασήμι. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργύρω Χρυσοχώων. Επένδυση ζωής. Με τη Δία δεν παίρνει η μπάλα μόνο το ποδόσφαιρο. Παίρνει η μπάλα και εσένα. Εσένα που ακόμα δεν αντιλαμβάνεσαι πως εδώ η Δία δεν παίζει. Η Πράσινη, η εφημερίδα όλων των Παναθηναϊκών. Κάθε μέρα στα περίπτερα. Λόγω των εορτών του Πάσχα, ο Τζονς Μπέιλι προσφέρει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αξίας 60 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και θα πάρετε δώρο ένα μοτίφ Κωνσταντινάτο με 10 επιστρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Τα σκουλαρίκια είναι από χρυσό 18 καρατίων με 2 λευκά ζαφύρια μέτρ και προσφέρονται μόνο με 60 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και αποκτήστε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αξίας 60 ευρώ και μαζί δώρο ένα μοτίφ Κωνσταντινάτο. Για πρώτη φορά στα εκδοτικά δεδομένα, το Τηλέραμα παρουσιάζει μία ιστορία 2000 ετών. Η ιστορία της Ορθοδοξίας. Μία έκδοση ορόσημο. 60 Έλληνες ακαδημαϊκοί, 8 πολυτελείς τόμοι 650 σελίδων. Πλούσια εικονογράφηση, συναρπαστική γραφή. Ένας θησαυρός για κάθε ελληνική οικογένεια. Προλογίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η ιστορία της Ορθοδοξίας. Στο Τηλέραμα κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος. Στα εύκολα και στα δύσκολα, στα καινούργια και στα παλιά, στην ανάπτυξη και στην ανάγκη, 30 χρόνια υπάρχουμε για σας. Συνεταιριστική ασφαλιστική.
Είμαστε εσύ. Άλλαξέ το με Geox. Geox, το παπούτσι που αναπνέει. Νέες τιμές. Νέα εποχή Suzuki. Suzuki Splash. Τώρα από 10.100 ευρώ με δώρο Multimedia Cyber Station και με συνολικό όφελος έως 1.880 ευρώ. Προληπτικές εξετάσεις. Κάθε πότε πρέπει να γίνονται? Ποια προβλήματα διαγιγνώσκονται με τις αιματολογικές, απεικονιστικές και ενδοσκοπικές εξετάσεις? Επικίνδυνα για κακοήθεια τα καυτά ροφήματα? Πνευμονική υπέρταση. Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται? Απαντήσεις στην εκπομπή Υγεία για Όλους. Γιατί η υγεία είναι απαραίτητη πρόθεση για να ζούμε καλά. Το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Ζήρας παραμένει μαζί μας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στον τομέα της οικονομίας. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕ, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Ό,τι μάθαμε χθες, είχατε έναν θερμό υποστηρικτή της πρότασής σας, τον κύριο Λαζόπουλο, για τα εργασιακά ζητήματα. Μα την είπε καλύτερα και από τον Μίχαλο. Ναι, όπως θα πρέπει να τον φωνάξετε για προπαγανδιστή. Και ο κύριος Ανέστης, εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών. Καλημέρα, κύριε Ανέστη, και εσάς. Είχατε βέβαια και μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εξηγήσατε και τις θέσεις σας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. Και παρουσιάσατε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, που έγινε. Ναι, την έρευνα της Κάπα Research για την ΕΒΕ. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ κοντά στον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Σε ό,τι αφορά το ΕΒΕ, πάντοτε μας θυμάμαι την παρουσία του στις εκδηλώσεις τις δικές μας και έτσι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, τον ενημέρωσα για την κατάσταση της αγοράς και βεβαίως, όπως είπατε, και για την έρευνα αγοράς. Την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα προχθές. Ναι, αλλά ο ίδιος λέει την κρίση να μην πληρώσει τον εργαζόμενο. Έτσι με την άλλη φορά στη ΓΕΣΕ. Να τα ξέρει, κύριε Ανέστη, εκεί ήταν. Μα το ακούσαμε δηλαδή. Πολύ καθαρά. Μα νομίζω ότι όλοι αυτό λέμε και όλοι αυτό θέλουμε, διότι αν κάτι πρέπει να. Αν ένα μέτωπο πρέπει να διατηρηθεί αραγές, είναι το μέτωπο της κοινωνικής συνοχής. Δεν το συζητάμε. Και γιατί. Ναι, θες κάτι, Βασίλη. Όχι, θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Μιχαλή επί του πολιτικού πλαισίου, γιατί το. Ακούει και από άλλο τον καιρό. Ναι, ότι αν όλο αυτό το κλίμα. Όλο αυτό το κλίμα της ρευστότητας της πολιτικής αλλά και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών προκαλούν προβλήματα. Εξαιρετικά προβλήματα, κύριε Λεβιζή. Εγώ και δημοσίως ξέρετε πολύ καλά, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Αυτή η παρατεταμένη εκλογολογία και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για την αγορά, θεωρώ και για την κοινωνία. Και πραγματικά δεν μπορούμε να ασχολούμεθα με μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτικών. Εγώ δεν θα μπω στην ουσία αν είναι κάποιος ένοχος ή όχι. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει καπνός δεν μπορεί να μην υπάρχει φωτιά. Και σε αυτή τη χρονική περίοδο, σε αυτή την πολιτική ρευστότητα την οποία βιώνουμε, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει. Είδαμε πάντως χθες, κύριε Πρόεδρε, και τον συναδελφό σας, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, να συντάσσετε κατ' ουσίαν με την πρότασή σας, να έρχεται δηλαδή σε αυτό που είχατε πει και εσείς για τη μερική απασχόληση. Και είναι πια το θέμα που κουβεντιάζεται παντού. Συμβαίνει όλο και σε περισσότερες εταιρείες από ό,τι βλέπουμε. Διαβάσαμε και στο περιοδικό που δώσατε χθες και στον πρόεδρο, στον Der Spiegel. Που γίνεται και στη Γερμανία πια επισήμως, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για εξηγήστε μας λίγο Κοιτάξτε, το θέμα. Εγώ για άλλη μια φορά προσπαθήσω να εξηγήσω αυτή τη διαφοροποιημένη μορφή ελαστικοποιημένης απασχόλησης την οποία έχουμε προτείνει και πραγματικά λυπούμε ιδιαίτερα που το τελευταίο τετράμενο. Αλλά το Υπουργείο αντιδράει, η κυβέρνηση λέει όχι. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είμαι ακριβής, και βεβαίως με την πλήρη εξασφάλιση του εισοδήματος του εργαζομένου. Θα ήμασταν τουλάχιστον ανάλγητοι εάν κάποιοι μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ένας εργαζόμενος που παίρνει 900 ευρώ θα πρέπει να ζήσει με 550 ή 600. Εσείς λέτε να πάρει ας πούμε τα 2/3 στην πραγματικότητα από την εταιρεία και το 1 από το κράτος, κάπως έτσι. Ναι, αλλά για να γίνει όμως αυτό, κύριε οικονόμου, πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια. Κριτήρια υπαγωγής της εταιρείας. Με την υφιστάμενη νομοθεσία μπορεί, επειδή υπάρχουν επιτίδη, το έχω πει επανειλημμένως, δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων οι επιχειρηματίες, όπως όλοι οι κλάδοι, μπορεί να γίνει κατάχρηση. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Και τι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτούς τους 4 μήνες? Να καταρτιστούν κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούσε να υπαχθεί μια επιχείρηση σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο γίνεται με ισολογισμούς,
παραγγελιών, με το, το ύψος των εξαγωγών, αν είναι μια εξαγωγική επιχείρηση. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που μπορεί να θεσπιστούν τα κριτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εμείς έχουμε μιλήσει για περίοδο 12 μηνών. Στη Γερμανία, μια και αναφερθήκατε, είναι το επίδομα αυτό γίνεται, δίδεται για 18 μήνες. Και να συμπληρώνει. Ναι. Θέλετε ο ΟΑΕΔ, γιατί αρχικά είχα μιλήσει για τον ΟΑΕΔ. Πέσαν όλοι επάνω μου, όχι ο ΟΑΕΔ. Ναι. Αφού δεν θέλουν λοιπόν να έχουν τον ΟΑΕΔ ως Ταμείο Ανάπτυξης και το θέλουν ως Ταμείο Ελεημοσύνης, καλώς έχει. Κύριε Μίχαλη, να συμπληρώσουμε τι πάσεις φύσεως επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από το κοινοτικό πλαίσιο, από το ΤΕΠΜΕ, από όλα αυτά. Κύριε Ζήρα, εγώ αυτό το οποίο πρότεινα είναι από το ΕΣΠΑ, που υπάρχει, αν θέλετε, και μια διστακτικότητα αυτή τη στιγμή στο επενδυτικό τοπίο λόγω της ρευστής κατάστασης στην οικονομία, να γίνει μια διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, έτσι ώστε να αποσπαστεί ένα κομμάτι από το ΕΣΠΑ και να λειτουργήσει ως Ταμείο Αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε μπορούμε να ζητήσουμε σήμερα από τον εργαζόμενο, αν είναι δυνατόν, να μειώσει το εισόδημά του. Εντάξει, ναι, αλλά από την άλλη, και ο επιχειρηματίας τι θα γίνει, θα υποκατασταθεί από το κράτος, ας πούμε. Δηλαδή, θα του πληρώνει το κράτος. Ή θα το επιδοτεί κεφάλαια κίνησης, είναι... θα του χρηματοδοτεί τις επενδύσεις και ταυτόχρονα θα κάνει και διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Κύριε Ζήρα, είναι για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Να σας θυμίσω ότι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ταμεία αρρωγής, τα οποία τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι τα τελευταία 25-30 χρόνια συνεισέφεραν για ώρες έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς, εμείς δεν τα είχαμε αυτά τα ταμεία αρρωγής. Εδώ λύσεις ανάγκης. Για να πάμε στον κύριο Ανέστη. Εδώ είναι μια καθαρή πρόταση και έντιμη από την πλευρά, όπως ακούτε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρόταση ακούγεται απέναντι σε μια γενικευμένη. Αρχίζει να παίρνει χαρακτήρα γενικευμένη κατάσταση όπου καθένα κάνει τι θέλει. Δηλαδή εδώ βάζει κανόνες. Λύγημα δηλαδή στις εργασιακές σχέσεις και στο εισόδημα των ανθρώπων. Να πω το εξής καταρχήν. Ότι προχθές τον καταστροφικό σεισμό στην Ιταλία. Χθες το βράδυ είχαμε ένα σεισμό εργασιακό με τη δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Βέβαια, λίγο πολύ είχε προετοιμαστεί το έδαφος, είχαν παίξει αρκετή ρόλο ώστε να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτό να έρθει πιο ομαλά. Για να είμαστε ξεκάθαροι απολύτως, πρέπει να ξέρουν και οι βιομηχανοί, όπως οφείλει να ξέρει και η κυβέρνηση, ότι οι εργαζόμενοι είναι και ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Έχει τη μικρότερη επιβάρυνση το εργασιακό κόστος στις ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει την μεγαλύτερη απόκληση από τους μισθούς και τις άλλες κοινωνικές παροχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πλήρως εκτεθειμένος στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι σήμερα που μιλάμε που είναι απλήρωτοι, που καταπατώνται τα βασικά και στοιχειώδη